πράξεις, φοδρές αντιδράσεις και διαψεύσεις με φόντο ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Η διακίνηση πληροφοριών για την εμπλοκή αναισθησιολόγου του Βενιζελίου, η οποία έχει κατηγορηθεί για πολύκροτη υπόθεση, στο περιστατικό το οποίο βρίσκεται υπό διερεύνηση, προκάλεσε την παρέμβαση του συνηγόρου της. Η επόμενη κίνησή μας είναι να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που άλλη μία φορά την έστεισαν στον τοίχο. Όποιος αφενός διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση της γνωστής αναισθησιολόγου, αφετέρου δίνει νέα διάσταση, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΔΕ δεν αφορά σε αφαίρεση φιαλιδίων με ναρκωτικές ουσίες, αλλά στον εντοπισμό χρησιμοποιημένη σύριγγας έξω από το χώρο των χειρουργείων. Το γεγονός είναι ότι βρέθηκε σε κάποιο χώρο κοντά στο χειρουργείο μία ένεση, η οποία από εκεί ξεκίνησε και συνδέθηκε ποιος την έχει χρησιμοποιήσει και τι συμβαίνει, χωρίς να υπάρχει ζήτημα ναρκωτικής ουσίας. Είπε ότι σε κάθε περίπτωση δεν έχω καμία σχέση, αφού υπάρχει αίμα εκεί, γίνει εξέταση DNA να διαπιστωθεί ποιανού είναι. Η διοίκηση του Βενιζελίου με ανακοίνωση που αναγκάστηκε να εκδώσει σήμερα αναφέρεται στην διενέργεια ΕΔΕ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει την υφή της υπόθεσης. Σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα σε μερίδα του τύπου, στα οποία δημοσιοποιούνται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες περί αφαίρεσης ή κλοπής φαρμακευτικών σκευασμάτων από εργαζόμενους στον χώρο του χειρουργείου, ενημερώνουμε ότι από τη διοίκηση του νοσοκομείου έχουν αναλυθεί όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές ενέργειες για τη διερεύνηση των αληθινών γεγονότων. Δημοσιεύματα που διακινήθηκαν ανέφεραν αρχικά ότι μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού διαπίστωσαν πως δύο φιαλίδια με συγκεκριμένο σκεύασμα είχαν κάνει φτερά, ενώ στη συνέχεια ανέπλεξαν το όνομα της αναισθησιολόγου, η οποία είχε οδηγηθεί παλαιότερα στο εδόλιο για πολύκροτη υπόθεση, ως άτομο το οποίο ελέγχεται για τυχόν εμπλοκή της στην αφαίρεση των ναρκωτικών ουσιών. Δεν έχει απολεστεί οτιδήποτε και πολύ περισσότερο ναρκωτική ουσία από το νοσοκομείο. Επομένως, όποιος έδωσε την πληροφορία αυτή χθες ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, λέει ψέματα ή είναι παραπληροφόρηση. Μέσω του συνηγόρου της, η γνωστή αναισθησιολόγος προαναγγέλει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου για την εμπλοκή του ονόματός της στα δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι η ίδια δεν βρισκόταν στο νοσοκομείο όταν σημειώθηκε το περιστατικό που βρίσκεται υπό διερεύνηση. Για την ένεση προφανώς διατάχθηκε προκαταρχή εξέταση, χωρίς να συνδέεται το όνομά της και η παρουσία της και οτιδήποτε μαζί της. Όλη αυτή η κατασκευή, δεν ξέρω αν έχει γίνει από αμέλεια ή από δόλο, είναι εντελώς ψευδής, συγκοφαντική. Η διοίκηση του Βενιζελίου από την πλευρά της κάνει λόγο για διαρροή ατεκμηρίωτων πληροφοριών. Έως την τελική ολοκλήρωση των ερευνών, κάθε διαρροή ατεκμηρίωτων πληροφοριών ή εικασιών μονοσύχηση και αχρίαστη ανησυχία προκαλούν.